Τι κάνετε, κύριε Αλεξάνδρη? Γιωργάκη, πολλά χρόνια έχουμε να τα πούμε. Έπρεπε, ναι, να παίξει, έπρεπε να παίξει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ για να με θυμηθείς, έτσι. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μάλιστα, ναι, δέχομαι. Και μάλιστα η πρόσκληση έγινε από τον Κώστα τον Κούση, όχι από σένα. Είναι ο αρχισυντάκτης. Αυτός, αυτός τα κανονίζει όλα. Έγινε, λέει, έγινε, τον, πειράζει, να, το, όχι, καλά κάνετε. Μια χαρά, λέει τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Λέω, εννοείται. Τον γουστάρω τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Ναι, να τον ακούω και να τον βλέπω να φωνάζει στους αγωνιστικούς χώρους. Λέω, χρόνια τώρα. Τι κάνετε? Ναι, ναι. Τι κάνετε, που... Είμαι πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι εδώ. Αύριο θα φύγω στην Ξάνθη. Εκεί θα κάνω ανάσταση. Υπάρχουν συγγενείς μου εκεί από το ΣΟΥ της γυναίκας μου. Α. Οπότε, ναι, ναι, ναι. Επαγγελματικά έχω βγει στη σύνταξη. Ασχολούμαι με ένα μικρό σωματείο, τον ΑΕΤΟ Φιλίρου. Στη σύνταξη, δεν τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλω να ασχοληθώ με μέγα. Τι σημαίνει αυτό? Κανονικά. Τι στη σύνταξη? Στη σύνταξη κανονικά όσον αφορά τη μισθοδοσία μου. Τι να κάνω? Αλλιώς θα έπρεπε να είμαι ενεργός. Στη σύνταξη το είπατε κυριολεκτικά? Όχι, όχι. Α, και εγώ όχι, λέμε για, να, για το βιοποριστικό κομμάτι της ζωής μου. Ναι. Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω σε υψηλό επίπεδο. Γιατί? Ασχολούμαι με μια μικρή ομάδα. Κοίταξε, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δηλαδή? Κατά πολύ, σε όλα τα επίπεδα. Λείπουν οι προσωπικότητες. Έχει μια ένδυα το μπάσκετ γενικώς και μια φθήνουσα πορεία. Ευτυχώς που υπάρχει το ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες και συντηρείται λίγο και σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Διαφορετικά να σου πω το χαρακτηριστικό, γιατί όταν με πήρε ο Κώστας, επειδή δεν ασχολούμαι και εγώ τόσο πολύ, βλέπω τα παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες όπως παλαιότερα, όταν ήμουν ενεργός που ήξερα για κάθε ομάδα τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, τα σχολίαζα. Λοιπόν, και μπήκα και σε κανένα δύο site και δεν υπήρχε αναφορά να δω για τις ομάδες του Άρη και του ΠΑΟΚ αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σε συμμετοχές, αν έφυγε κάποιος. Ενώ παλαιότερα, ναι. Γιώργο, παλαιότερα όταν υπήρχε ένα ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ, από τότε που ήμουνα ενεργός αθλητής και αργότερα προπονητής, ήταν το γεγονός, θα έλεγα, της χρονιάς για την πόλη. Ναι. Ασχολούνταν όλοι. Τα παλιά τα και χρόνια. Τα μέσα και οι εφημερίδες. Τα παλιά τα χρόνια, φυσικά. Δυστυχώς. Τώρα χαίρομαι γιατί σου είπα κάποιες ομάδες και μία εξ αυτών ο Άρης. Υπάρχει αυτή η φλόγα για την ομάδα και ειδικότερα για τον μπάσκετ, είναι άσβεστη. Είδα ότι υπάρχει sold out στα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια φυσικά έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Γιατί βλέπεις την τηλεόραση παιχνίδια, ξέρω εγώ, Προμηθέας, που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Βλέπεις τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια πλην του Παναθηναϊκού, το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο. Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Ναι, και του Ολυμπιακού, και στον Ολυμπιακό πάει ο κόσμος. Πάει στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά, ναι. Στα ευρωπαϊκά. Πρόκειται στο προηγούμενο, είδαμε τη Λάρισα και ήταν τρεις και ο Κούκος μέσα. Κοιτάξτε, η Λάρισα είναι ανταγωνιστική ομάδα με καλό προπονητή, πάλεψε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα, έχασε, θα έλεγα, πολύ τιμητικά. 7 πόντους ήταν και κανονικά δεν έπρεπε να βάλει το τελευταίο καλάθι, γιατί ατόνισε η άμυνα, συνηθίζεται να μην γίνει την τελευταία επίθεση. Απλά έβαλε ο Σλούκας το καλάθι και πήγε 9 πόντους. Ναι. Κοιτάξτε, η αφορμή για να μιλήσουμε ήταν είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ μπασκετικά θέλω να μιλήσουμε μαζί, δηλαδή να μιλήσουμε γενικά για το άθλημα. Εννοείται. Δεν θέλω στα επιμέρους, δηλαδή αν παίζει ο ψηλός, αν παίζει ο κοντός, ποιος έχει το προβάδισμα σήμερα. Όχι, θα το δούμε το μάτσο 8 η ώρα, τα ακούσουμε και από το Λίμπερο, μια χαρά. Απλά όταν μιλήσαμε τον Κώστα, ας πούμε, για να βγούμε μαζί στον αέρα, λέω, τι κάνει ο Κώστας, πού βρίσκεται, και μου είπε για αυτή τη δουλειά που κάνετε εκεί στο Φίλιρο, είπατε. Είναι ακαδημία, ναι, και τι είναι. Φίλιρο, τι είναι αυτό? Φίλιρο, ναι, ναι. Ο ΑΕΤΟΣ, ναι. Κοίταξε, είναι ο ΑΕΤΟΣ, είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία. Είναι μια μικρή δεξαμενή, δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά, αλλά κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Αρκεί να σου πω ότι φέτος φτάσαμε να έχουμε 22 νίκες και να φτάσουμε στους 16 και στο παιδικό και στο εφηβικό. Και φυσικά αποκλειστήκαμε από τον Ηρακλή, που έχει πολύ καλύτερη ομάδα, δεν μπορούσαμε να πάμε παραπέρα. Αλλά η παρουσία μέσα στο χώρο αρχίζει να συζητείται. Και, ναι, τα υπο, και τα υπο,
τα υπόλοιπα τμήματα λειτουργούν αξιοπρεπώς και έχουν επιτυχίες. Και είναι κάτι που με γεμίζει. Το να ασχολείσαι με παιδιά, Γιώργο, είναι ευτυχία, είναι ευλογία. Γιατί βέβαια. Δεν ακούς προβλήματα. Ναι, ναι, και τα προβλήματα είναι της νιώτης κυρίως. Ναι. Και καμαρώνεις, ναι, γιατί έχουμε από τα μπαμπίνι, έχεις από τα... Πόσο, είναι ηλικίες? Σαν τη μέλης, από 7-8 χρονών. Ναι, και είναι, δηλαδή, τι να σου αυτά πω... Είναι η μπάλα πιο μεγάλη από αυτά τα παιδάκια. Είναι. Ναι. Σκέψω ότι κάθομαι 5-6 ώρες στο γήπεδο και γυρίζω ευτυχισμένο σπίτι. Τόσο πολύ μπορώ να ναι. σου πω. Δεν μου λέτε τα... Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που δεν με επέλεξαν να είμαι σε μια ομάδα, γιατί η θέση μου πλέον δεν θέλω να είμαι ενεργός πρώτος στον πάγο, να είμαι τεχνικός διευθυντής, να μπορώ να μεταλαμπαδεύσω όλες τις γνώσεις και τις γνωριμίες που έχουμε στο χώρο και δεν έγινε αποδεκτή αυτή από κάποιο, η παρουσία μου από κάποιο σωματείο, είμαι ευτυχής που ασχολούμαι με αυτό, γιατί είναι η ζωή μου, δεν έμαθα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, δηλαδή να ασχολούμαι με καφενεία, με προποτζίδικα και με οτιδήποτε άλλο. Δεν έγινε αποδεκτή, τι εννοείται, ότι σας πρότεινε κάποιος και δεν αρνήθηκαν οι άνθρωποι της διοίκησης? Δεν κατάλαβα πώς το είπατε. Να μην πω σε λεπτομέρειες, και είναι ένας λόγος που έτσι έχω χαλάσει τη σχέση μου με κάποιο, θα έλεγα σχεδόν συγγενικό πρόσωπο, ναι, που ηγείται σε κάποια ομάδα. Να μην αναφέρουμε ονόματα, δεν θέλω τώρα να δημιουργώ και προβλήματα. Είναι κάτι που σας στεναχώρησε αυτό, ναι. Γιατί... Ένα με στεναχώρησε γιατί ήταν κάτι που μου το ζητήσανε εν μέρη και το δέχτηκα να προσφέρω και αφιλοκερδώς, όχι επιμισθώ. Και στο τέλος, επειδή είναι γνωστές οι φατρίες που κινούνται γύρω από τα σωματεία και είναι γνωστές σε όλους όσους ασχολούνται με το μπάσκετ, ναι, ειδικότερα, επατήσανε πόδι. Οπότε λέω, ας το καλύτερα. Για εδώ Θεσσαλονίκη μιλάτε. Για Θεσσαλονίκη μιλάτε. Για εδώ. Ναι. Μην μπει σε λεπτομέρειες, δεν θα όχι, πω δεν τίποτα θέλω, άλλο, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα. Γιατί αν ήταν στη μία ομάδα έλεγαν ότι όχι ο Αλεξανδρίτης, ξέρω εγώ αν ήταν για τον ΠΑΟΚ, έλεγαν κάποιοι, είπαν κάποιοι όχι είναι Αριανός, ή αν ήταν στον Άρη έλεγαν όχι είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Έτσι έγινε. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό, όχι, όχι. Α. Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος της πόλης, του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ, που έχω προσφέρει και σαν παίκτης και σαν προπονητής και στα τρία σωμάτια. Και σου πω κάτι, γιατί το εισπράττω τώρα μεγαλώνοντας και ειδικότερα όταν έχω κάποια επέτειο ή κάποια γιορτή, ναι, επέτειο εννοώ τα γενέθλιά μου ή τη γιορτή, εισπράττω τόση αγάπη που με κάνει να συγκινούμε και από όλη την Ελλάδα. Και έφτασα στο σημείο να πιστεύω ότι ο κόσμος με αγαπάει περισσότερο από ό,τι με θαυμάζει. Λοιπόν, είμαι γεμάτος σε αυτό το κομμάτι και δεν έχω κανένα παράπονο. Μα εντάξει, δεν είχατε και φασαρίες. Είμαι άνθρωπος που συγχωρώ. Φασαρίες στην καριέρα σας τώρα. Δεν θυμάμαι εγώ να... Εντάξει, και ως προπονητής τώρα κάποιες εντάξεις. Okay. Σαν παίκτης είχατε. Είχα και σαν παίκτης και σαν προπονητής, γιατί ξέρεις, εγώ η ιστορία μου ξέρουν όλοι ότι από παιδί ήμουνα Αριανός και γι' αυτό επέλεξα τον Άρη. Θα μπορούσα να πάω στην ΑΕΚ που μου έδινε, θα έλεγα, διπλάσια λεφτά από ό,τι μου υποσχέθηκε ο Άρης και τα πήρα μετά από 6 χρόνια. Αλλά ξέρεις, κάθε σωματείο που υπηρετούσα, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής, δενόμουν με αυτό. Τελείωσε. Όποιον έβρισκα αντίπαλό μου, ήμουνα πολύ αποφασισμένος να κερδίσω πάση θυσία. Και αυτό πολλές φορές παρεξηγείται. Εσείς πρώτα στον Άρη παίξατε μπάσκετ? Και με επαγγελματικά εννοώ. Επαγγελματικά, εντάξει. Ξεκίνησα την αναγέννηση. Έπαιξα εθνική και από εκεί μεταπήδησα στον Άρη 10 χρόνια, 4 στον ΠΑΟΚ και 2 περίπου στον Ηρακλή. 10 χρόνια στον Άρη και 4 μόνο στον ΠΑΟΚ. Εγώ πώς νομίζω ότι ήταν 14 στον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν η ηλικία σου τότε που παρακολουθούσες και με έβλεπες με τη φανέρα του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά νόμιζα πιο πολλά από 4 ήταν. Ναι. Όχι, και ήταν πώς, 4. Πώς ήταν τότε, ας πούμε, να πας από τον Άρη? Γιατί αυτές οι μεταγραφές ήταν δύσκολες. Από τον Άρη στον ΠΑΟΚ τότε, δύσκολο δεν ήταν αυτό? Δεν είχε φασαρία? Τότε υπήρχε το καθεστώς του Δελτίου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το θυμάμαι, να το ξέρω καλά. Την πλήρωσα εγώ έτσι. Ναι, το ξέρω. Ναι, και ειδικότερα. Απλά με ευνόησε, επειδή έμεινα ένα χρόνο απ' έξω και πήγα προπονητή στη Λάρισα. Πήγα να παίξω στη Λάρισα γιατί είχα κάποια προβλήματα στον Άρη.
όταν ήρθε ο Γκάλης, με την έννοια ότι Τι. Οι τότε οι θύνοντες του σωματείου θέλανε να κάνουν κατά κάποιο τρόπο μια ανανέωση, πιστεύαν ότι εγώ είχα ήδη μεγαλώσει, έβλεπα μια συμπεριφορά πολύ περίεργη και αποφάσισα να φύγω από μόνος μου, δεν ήθελα να χαλάσω τη σχέση μου και έφυγα με τίκηση στη Λάρισα. Δεν πέρασε η μεταγραφή μου και έμεινα προπονητής στη Λάρισα ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά, με ένα νομοσχέδιο που πέρασε ο τότε Γενικός Γραμματέας, που ήταν φωτογραφικό για να πάρει μεταγραφή ο Ιορδανίδης από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτός είχε προβλήματα με τον Παναθηναϊκό και έμεινε ένα χρόνο απ' έξω, ευνόησε και εμένα και έμεινα ελεύθερος. Και έτσι μεταπήδησα στον ΠΑΟΚ. Φυσικά έπαιξα και μετά από ένα χρόνο που ήμουν έξω, έπαιξα και άλλα 2,5 χρόνια στην Εθνική και έπαιξα μετά και άλλο ένα χρόνο απ' έξω έμεινα και μετά πήγα να βοηθήσω τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Γιαννουζάκο στον Ηρακλή. Γιατί έπαιξα μέχρι τα 30. Μέχρι τα 38 μου. Εκείνη την ημέρα που μείνατε ελεύθερος από τον Άρη, τέλος πάντων, δεν κάνατε μια σκέψη παραπάνω για να πάτε στον ΠΑΟΚ? Δεν υπήρχε τότε, γιατί μιλάμε για Θεσσαλονίκη τώρα. Θεσσαλονίκη, όχι, όχι, κοίτα, πολύ γνωστοί είμαστε. Είχα πρόταση να πάω στην ΑΕΚ και στον Πανελλήνιο. Τότε ήταν ο Τάκης Αρβανίτης που πηγή στην ομάδα του Πανελληνίου. Ναι. Είχε πάρα πολλά λεφτά, είχε τα καταστήματα μάτια. Και ποιο σα έπεισε να πάτε στον ΠΑΟΚ? Πρόσεξε, γύρισα να παίξω στον Άρη και πήγε πάλι να με τριπλάρει ο Πεταλίδης ως Χορέστον. Ναι. Γιατί έφαγα πολύ παραμύθι από αυτόν. Ναι. Και γύρισε το μυαλό μου και πήγα κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Με προσεγγίσανε τότε. Τέλεια. Κοίταξε. Ο Άγγελος ο Μιχόπουλος και ο Γιώργος ο Καραβέρης, αυτοί με πήρανε γιατί ξέρανε την αξία μου. Με κρύψανε ένα βράδυ. Ο Γιώργος ο Καραβέρης, ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος, ναι, με τον Άγγελο τον Μιχόπουλο, που είναι εξαιρετική φίλη. Ναι. Με κρύψαν στα φλογητά εκεί στο εξοχικό τους και την άλλη μέρα το πρωί πήγα στα γραφεία. Περάσαν πρώτα από τον αείμνηστο πρόεδρο, τον Γιώργο τον Παντελάκη. Ναι. Τα συζητήσαμε έτσι όλα προφορικά, όχι γραπτός. Προφορικά. Αυτή είναι μεγάλη παράγοντα. Προφορικά. Και μου λέει φεύγει, λέω έχω εμπιστοσύνη. Ήξερα με ποιον άνθρωπο είχα να κάνω. Και φυσικά δεν είχα άδικο, όπως ήταν και ο μεγάλος παράγοντας ο Νίκος ο Καμπάνης του Άρη. Ήταν άλλοι άνθρωποι. Ποιος ήταν πρώτος προπονητής? Ναι, εννοείται. Ποιος ήταν πρώτος προπονητής στον ΠΑΟΚ όταν πήρατε τη μεταγραφή? Ποιος ήταν προπονητής? Είμαστε. Πρώτη χρονιά βέβαια, ο Θόδωρος Ρονόπουλος ήταν. 2 χρόνια τα πρώτα ήμουν με τον Θόδωρος Ρονόπουλος. Πρώτη χρονιά χάσαμε. Δεν χάσαμε το κύπελο μέσα στο Παλέντε Σπορ με φάουλ καλάθι του Βίδα. Νόμιζα έπεσε το ταβάνι και με σκέπασε. Είχαμε βγει δεύτερη εκείνη τη χρονιά. Ένα ξέρεις τότε είχαμε και ένα υψηλό πριν για την εποχή. Και μαζί με το κύπελο έφυγε και το πριν. Μισθοσυντήρητοι ήμασταν τότε, ξέρεις, δεν παίρναμε λεφτά. Κάναμε οι περισσότεροι, είχαμε και δεύτερη δουλειά. Ναι, τέλος Θόδωρος Ολοδόπουλος, μεγάλος καθηγητής. Μεγάλος καθηγητής. Ναι, δάσκαλος. Δάσκαλος. Σε πολλά. Εμένα μου έκανε και μαθήματα δημοσιογραφίας πολλά, το πώς πρέπει να στέκομαι και πώς πρέπει να αναφέρομαι γενικότερα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, coach, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα βέβαια τώρα που ξεκινήσαμε είναι μια πολύ ωραία βραδινή για να κάνουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη, να μιλήσουμε για όλη τη διαδρομή. Τέλειο, θα μου άρεσε πολύ, θα το επιδιώξω να το κάνουμε αυτό. Τα πασχετικά έγινε τα χρόνια. Θέλεις, εγώ το αγαπώ γιατί το έζησα. Δεν είμαι από αυτούς που έχουν απαξιώσει αυτό που έζησε η πόλη και τώρα ξαφνικά αγαπήσαμε μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Σαν να μην συνέβη τίποτα στο μπάσκετ αυτή την πόλη. Κοίταξε, δεν φταίτε εσείς ούτε ο κόσμος. Εγώ πιστεύω φταίει η αθλητική ηγεσία του μπάσκετ, ο ΣΑΚΕ και η ΟΚ. Αυτοί πρέπει να είναι υπόλογοι για αυτή την κατρακύλα. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη συζήτηση και όπως είπε, σαν με καλέσει κάποια βραδιά που θα έχουμε άνεση χρόνου να πούμε και οι περισσότερες λεπτομέρειες. Εννοείται, θα το ήθελα πολύ. Καλό Πάσχα σας εύχομαι, να περάσετε καλά εκεί στην Ξάνθη που θα πάτε. Να είστε καλά. Όλο το επιτελείο, καλή ανάσα. Να είστε καλά, καλή ανάσα κύριε Αλέξανδρη.